Προβληματισμό προκαλεί στους Θεσσαλονικείς η αύξηση των σταθμών διοδίων στην Εγνατία οδό. Αν και με την πρόσφατη λειτουργία του σταθμού της Ασπροβάλτας στις 4 Δεκεμβρίου, το κόμιστρο στα διόδια της Ανάληψης μειώθηκε από 2,40 € στο 1,80 €, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν οδηγοί, δεν φέρνει κανένα κέρδος στις τσέπες τους, αφού πληρώνουν πλέον το κόμιστρο των 90 λεπτών για τα διόδια της Ασπροβάλτας. Φτηνά, αλλά πολλά. Μειώσανε τα προηγούμενα και βάλαν δεύτερα. Ναι, ακριβούτσικα λίγο. Κατεβήκαν τα άλλα στη Θεσσαλονίκη, ανεβήκαν αυτά. Ήρθε λίγο πιο πάνω από το τάλιρο. Πάντως, οι Θεσσαλονικείς, αν και αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη τις γιορτές και να κατευθυνθούν σε κοντινούς προορισμούς, χαρακτηρίζουν ακριβά τα διόδια που πληρώνουν σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κομμάτι της ανακατασκευής, συντήρησης και επέκτασης του οδικού δικτύου. Το κόστος των διοδίων για Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Ξάνθη κυμαίνεται στα 4,80 €, ενώ μέχρι την Κομοτηνή το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 7,20 € και για Αλεξανδρούπολη αγγίζει τα 8,20 €. Γενικά τα διόδια είναι ακριβά, γενικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος για τις παροχές τις οποίες έχουμε, ας πούμε, όσον αφορά στο δικό μας δίκτυο. Πρώτη φορά τα πλήρωσα τώρα. Ξέρω εγώ, κάνα πεντάρι δεν θα είναι στο πήγαινε και άλλα τόσα για να γυρίσεις. Ακριβό. Ναι. Είναι πάρα πολλά για Κομοτηνή, ας πούμε, πηγαίναμε δωρεάν και τώρα πηγαίνουμε με 5 διόδια. Για τους τοπικούς νομίζω ότι δεν είναι καλά. Να ήταν και καλοί οι δρόμοι να το καταλάβω, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι καλοί οι δρόμοι. Οι σταθμοί διοδίων της Εγνατίας οδού είναι αυτή τη στιγμή 14, με τις δύο τελευταίες προσθήκες, το σταθμό Ωραιοκάστρου και Ασπροβάλτας. Στις 15 Ιανουαρίου, μάλιστα, θα τεθεί σε λειτουργία και ο πλευρικός σταθμός διοδίων στο Στριμονικό, με χρέωση 70 λεπτά για τα δίκυκλα και 1 € για τα ΙΧ.